σήμερα στην υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου του τουριστικού καταφυγίου στη θέση Σπηλιά, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι ένα έργο πολυπόθητο, αναμενόμενο και ταλαιπωρημένο. Εντάχθηκε για πρώτη φορά το 2006 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα των Ιωνίων Νήσων, μετά από πολλές δυσκολίες, αστοχίες, ελλείψεις στη μελέτη του, κατάφερε να ολοκληρωθεί ένα μικρό μέρος μέχρι το 2016. Η Περιφερειακή Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της, το έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα. Και σήμερα χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας και με τους συμπολίτες μας σε όλη την Κέρκυρα την ικανοποίηση ότι βρισκόμαστε σε πορεία ολοκλήρωσης αυτού του έργου, το οποίο θα αποτελέσει ένα έργο πολιτισμικό και αναπτυξιακό. Διότι θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς επισκέπτες να έρθουν πιο κοντά στην παλιά πόλη, να την γνωρίσουν, να την περπατήσουν, να την χαρούν. Και επίσης θα δώσει στους πολίτες, στους κατοίκους της παλιάς πόλης, στους επαγγελματίες, πολλές ευκαιρίες οικονομικής δραστηριότητας. Ελπίζω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, και το οποίο γίνεται ασφυκτικό και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σεβαστό, διότι διαφορετικά θα υπάρξει δημοσιονομική προσαρμογή και θα επιβαρυνθούμε με το κόστος του έργου στο σύνολό του, αντί να το ωφεληθούμε. Πρέπει δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 και ελπίζω ότι όλοι θα συμβάλλουμε σε αυτό, ούτως ώστε το 2023, στο τέλος του 2023, στην Κέρκυρα να υπάρχει ένα νέο τουριστικό καταφύγιο, μια μεγάλη προστιθέμενη αξία, τουριστική και πολιτισμική, επαναλαμβάνω. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο του έργου, τον Όλγκερ, ο οποίος εκπροσωπείται εδώ από τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Χανδρογιάννη, και από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Σπύρο Ζερβό. Συνεργαστήκαμε μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην ολοκλήρωση των μελετών, στην ορίμανσή τους, όχι εύκολο έργο, διότι γι' αυτό και υπήρξε και στο παρελθόν αυτή η μεγάλη καθυστέρηση λόγω της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας του έργου. Και επίσης να πω ότι από τα 9.700.000 που είναι ο προϋπολογισμός του έργου, οι 600.000 είναι η δία συμμετοχή του Όλκη. Χαιρόμαστε που ο ανάδοχος έχει πάρει πολύ ζεστά την υπόθεση αυτή. Είναι η εταιρεία Τομή ΑΒΤΕ, που αποτελεί εταιρεία του Group Elactor και εκπροσωπείται σήμερα από τον Διευθυντή του Τμήματος Λιμενικών Έργων, τον κύριο Νίκο Ασλανίδη. Το έργο, όπως η μελέτη του το προδιαγράφει, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, διότι συμπληρώνονται τα λιμενικά που λείπουν από την πλευρά των λιμενικών έργων, ο προσύνεμος μόλος με 160 μέτρα επιμήκυνση, οι πλωτές πλατφόρμες για την διευκόλυνση της πρόσβασης των σκαφών και επίσης οι κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως πρέπει να είναι σε ένα σύγχρονο τουριστικό καταφύγιο και μάλιστα σε μια τέτοια θέση όπως είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Όλα τα εκδοτήρια, όλα τα κτίσματα θα ανακαινιστούν και θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και επίσης όλες οι ηλεκτρολογικές μελέτες που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση, με τις τηλεφωνικές εταιρείες, με την ίδρυυση για την παροχή υπηρεσιών, τις σύγχρονες υπηρεσίες στα σκάφη που θα ελιμενίζονται. Θα είναι λοιπόν ένα ελκυστικό τουριστικό καταφύγιο και ασφαλές για όλα τα πλοία που θα ελιμενίζονται. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Φανουδάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, ο οποίος μαζί με τις υπηρεσίες μας πραγματικά έδωσαν μεγάλο μέρος και της προσοχής μας και της εργασίας μας για να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Να γίνει το έργο, εντάχθηκε στις 34 του 20 με τη δική μου υπογραφή στο πρόγραμμα το Περιφερειακό των Ιωνίων Νήσων, δημοπρατήθηκε στις 6 Τετάρτου το 21 και σήμερα έχουμε την ευτυχή κατάληξη να υπογράφουμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Παρακαλώ πολύ κύριο Φανουδάκη να μας δώσετε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για τη μελέτη και για το έργο που θα υλοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.